Λοιπόν, όλα έτοιμα για το Jump Ball στην αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Basket League, Ένωση Νέων Παραλιμνίου, Ομόνια Λευκοσίας. Θα ξαναβάλει την μπάλα ο Μακίσικ από την 45 μοίρες. Πολύ ωραία η τρίπλα, ελευθερώθηκε εξαιρετικά. Εκτέλεσε πρώτο καλάθι εντός παιδιάς σήμερα από τον Μακίσικ, ο οποίος κάνει το 3-0 για την Ένωση. Για 4 rebound και 4 assist, 3 rebound. Σότος, 5 για το shoot. Έχει το mismatch χαμηλά, θα πάρει την προσπάθειά του και να το πρώτο καλάθι για την Ομόνια. Τώρα είναι στο παραλίμνιο που το κλίμα είναι λίγο πιο πίσω, αλλά okay, μπάσκετ είναι. Καλάθι για την Ένωση με τον Άρον Κουκ, από τα καλά σχολεία της Αμερικής στο μπάσκετ. Παπαδημητρίου για τρεις, μέσα καλάθι τριών πόντων για την Ομόνια, η οποία μειώνει στους δύο. Εντάξει, χρειάζεται ένα καλό κρύλι Ένωση. Παίχτης που βοηθάει πολύ και στο αμυντικό κομμάτι και στα rebounding. Σότος, καλάθι και φάουλ. Στα 11 τρίποντα σήμερα, η Ένωση 0 στα 5. Μακίσικ, κάτω από το καλάθι, χωρίς πίεση εκεί, έρχεται επιθετικό rebound, 2-3 επιθετικά rebound. Και ο Μακίσικ είναι αυτός που θα χρεωθεί το καλάθι. Λίγο, ναι. Το rebound η Ένωση, άλλο ένα άστοχο shoot. Οι ομάδες έχουν σπάσει τα καλάθια πραγματικά εδώ. Αυτή τη φορά όμως κοντά στο καλάθι ο άλλος δεν θα αστοχήσει και θα δώσει προβάδισμα τριών πόντων στην Ένωση. Είναι το πλεονέκτημα που έχει τώρα η Ένωση αντίθεση Ομόνια, όπως είχε πριν η Ομόνια απέναντι στην Ένωση με το ψηλό. Σότος, καλάθι τριών πόντων. Χαμηλό budget. Στην Ομόνια λένε ότι έχουν το χαμηλότερο στο πρωτάθλημα. Δεν μπορώ να το υιοθετήσω. Αλλά η Ένωση εδώ μακίσει καλάθι τριών πόντων απάντηση. Για η Ομόνια η οποία παίζει με αμήνα ζώνης, είδαμε το Σότος εκεί να παίζει κάτω από το καλάθι, αν και point guard. Καλάθι μακρινό του Μακίσικ, ο οποίος πανηγυρίζει έτσι με πολύ έντονο τρόπο. Ένωσης. Αν δεν κάνω λάθος και στην ανόρθωση, στον πρώτο αγώνα είχε βάλει τρία κολλημένα, δεν άφησε στο άλλο. Η απάντηση και πάλι από την Ομόνια αυτή τη φορά ήταν το από κάτω. Τον Χάρντεν, καλάθι τριών σήμερα. Ελευθερώνει ωραία ο Μακίσικ για τρεις, αυτή τη φορά θα πετύχει το καλάθι. Επιθετικό rebound το παραλύνει, καλάθι και φάουλ. Από τον Τζον Χιούς, άχνουν τον άλλο. Η Ομόνια η οποία με άμυνα ζώνης προσπαθεί να σταματήσει το τροφοδότηση χαμηλά. Επιθετικό rebound πάλι. Και το καλάθι το πέτυχε αυτή τη φορά ήταν ο Χιούς. Καλή άμυνα από την Ένωση. Σότος για τρεις. Θα πετύχει το καλάθι ο James Σότος. Φτάνει τους 10 πόντους. Κλέβει, τρέχει στο fast break για την Ένωση. Παρά την προσπάθεια εκεί από την άμυνα της Ομόνιας δεν θα τα καταφέρει να το σταματήσει ο Ντάλλας και ο Μακίσικ θα πετύχει το πρώτο καλάθι της Ένωσης στο δεύτερο ημίχρονο. Παναφορά, 14 δευτερόλεπτα Ένωση, θα πάρει όμως το shoot γρήγορα ο Σόλομου και θα εκτελέσει ένα ωραίο jump shoot από μέση απόσταση. Υπέρ της Ένωσης στο συν 10, shoot για 3, μέσα buzzer beater από την ομάδα του Παραλιμνίου με τον Παναγιώτη Ζαντή να σκοράρει τρίποντο και να ανεβάζει τη διαφορά στο συν 10. Κουκ. Η άμυνα ερώτηται, δεν θέλει ταλέντο. Μακίσικ έδωσε μπάλα στον άλλο και εξαιρετική πάσα assist στον Σίμο Σολομού που σκοράρει από κοντά. 6 πόντους, 4 rebound ο Σίμο Σολομού. Η ομάδα της Ένωσης στο συν 16, μεγαλύτερο προβάδισμα σήμερα. Κοιτάξτε, καταπληκτική πάσα για μένα η assist του αγώνα χωρίς αμφιβολία. Ο Χος, το rebound η Ομόνια. Σότος, θα κατεβάσει. Κοιτάξτε τις επιλογές του, έδωσε στον Παπαδημητρίου. Αυτός στον Χάρντεν, ο Χάρντεν ο οποίος έπαιξε εκεί με τον Ντάλλας που θα στοχίσει καλάθι για την Ομόνια. Θα στοχίσει το μίσματς εκεί με αντίπαλο του Σολομού. Δίνει έξω στον Χάρντεν για τρεις η Ομόνια. Επιθετικό rebound εύκολο από τον Ντάλλας που στη συνέχεια θα πάρει δεύτερο επιθετικό rebound και θα ολοκληρώσει κοντά στο καλάθι έχοντας αξιοποιήσει εκεί το μίσματς. Πρώτος. Πάσα πίσω από την πλάτη για τρεις Παπαδημητρίου. Η Ομόνια μειώνει κι άλλο. 48-42. Ομόνια και η Ένωση κατεβάζει το rebound. Βγαίνει στην επίθεση με το Σολομού. 3,5 λεπτά για το τέλος. Άλοκ. Στη weak side για τρεις. Οι παραλυμνίτες που σκοράρουν με τον Άρον Κουκ. Το σούτ που λέγαμε. Στο σούτ για μίχρο με λάθος. Μακίσι. Κερασάκι στην τούρτα με καλάθι από τα 8,5 μέτρα. 58-46 η Ένωση μπροστά και αυτό θα είναι και το τελικό σκορ. Στο παραλίμνι πολύ χαμηλό σκορ, αλλά ένα παιχνίδι το οποίο είχε το ενδιαφέρον του. Η Ένωση είχε το πάνω χέρι, όμως στο τέλος η Ομόνια προσπάθησε να επιστρέψει, μείωσε στους 6 στα 5 λεπτά πριν από το τέλος. Όμως στο τέλος της ημέρας ήταν η Ένωση που παίρνει την πρώτη της νίκη σήμερα. 1-1 ρεκόρ για την Ένωση, 0-2 για την Ομόνια.